Βρισκόμαστε στα Πετράλωνα Ιωαννίνων, σε 750 μέτρα υψόμετρο περίπου, και είμαστε σε μια καλλιέργεια ρίγανης αυτή τη στιγμή. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ και 2 χρόνια περίπου. Το ψάξαμε πάρα πολύ. Πήγαμε σε διάφορες καλλιέργειες στην Ελλάδα, κοιτάξαμε τον τρόπο καλλιέργειας σε πάρα πολλά μέρη, Βόρειο Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, και θέλουμε να αποκτήσουμε τις γνώσεις ώστε να κάνουμε κάτι σωστά. Είναι άνυδρη καλλιέργεια, μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες, συνθήκες φυσικές μάλλον θα έλεγα. Δεν ποτίζονται τα φυτά, δηλαδή ό,τι παίρνουν από τον ήλιο, από το χώμα, από τη φύση γενικότερα. Το έδαφος είναι παρθένο, γιατί δεν έχουν πέσει ποτέ εδώ φυτοφάρμακα. Είναι ανάμεσα σε βουνά. Η ποιότητα είναι εξαιρετική, πρώτον λόγω υψομέτρου και δεύτερον ότι τα φυτά μεγαλώνουν σε συνθήκες όπως μεγαλώνουν έξω στην άγρια φύση. Με το άνυδρο το βότανο απελευθερώνει όλα του τα αιθέρια έλαια, γιατί προσπαθεί και να καταπολεμήσει την ξηρασία και να εξοντώσει τους εχθρούς του γενικότερα, και βγάζει όλο του το άρωμα, που το άρωμα είναι το αιθέριο έλαιο, που αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ένα φυτό ποτίζεται και τα έχει όλα έτοιμα, στο πούμε έτσι, δεν έχει λόγο να πασχίσει το φυτό να βγάλει αυτά τα ωραία πράγματα που βγάζει, αυτά τα όμορφα πράγματα, που είναι το άρωμά του κατά βάση, το χρώμα του κτλ. Πιστεύω ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί, πρέπει και μπορεί να το κάνει, να κάνει αυτού του είδους την καλλιέργεια, αλλά ο βασικός κανόνας είναι να αγαπάει τη γη, γιατί είναι πολλές ώρες δουλειάς, εξοντωτικές ώρες δουλειάς, αλλά είναι τόσο αυτά που σου προσφέρουν αυτά τα φυτά, είναι σαν τα μικρά παιδιά που τα μεγαλώνεις και βλέπεις πόσο όμορφα μεγαλώνουν. Πρέπει να το τολμήσουν, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Τα βότανα ήταν ένα μέρος της παράδοσής μας. Όλοι ξέρουμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας, ότι ό,τι και αν μας συνέβαινε χρησιμοποιούσαν ένα βότανο. Πιες τσάι για το λαιμό σου, πιες τήλιο, χαμομήλι, είχαν όλες τις λύσεις πάνω σε ένα βότανο. Εμείς το έχουμε εγκαταλείψει αυτό και έχουμε καταφύγει στο φαρμακείο, θα το έλεγα έτσι, που τώρα όμως το φαρμακείο, από ό,τι βλέπουμε και από τις νέες εξελίξεις, γυρνάει στο βότανο. Από εκεί είναι η βάση και η αρχή πια, και εκεί πιστεύω ότι θα καταλήξει το θέμα. Γιατί άλλο να έχεις φυσικά, να μπορείς να αντιμετωπίσεις φυσικά κάθε αρρώστια, κάθε ασθένεια, και άλλο με τη χημεία που βάζουμε στον οργανισμό μας. Αυτό έκαναν εξάλλου και οι υδικογιατροί. Γιάτρεψαν τότε πάρα πάρα πολύ κόσμο, και τώρα οι νέες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι και πάρα πολλές φαρμακευτικές εταιρείες γυρνάνε πια πίσω στη θεραπεία με βότανα και τα λοιπά, με όλο αυτό το πλούτο, ας πούμε, που έχει η Ελλάδα, που η Ελλάδα έχει πάρα πολύ πλούτο. Έχει πάρα πολλά είδη βοτάνων, το θαυματουργό μελισσόχορτο, το θυμάρι και πολλά άλλα είδη που αυτοφύονται μόνο στην Ελλάδα. Όλα τα βότανα ξηραίνονται στο φυσικό μας ξηραντήριο σε απόλυτα φυσικές συνθήκες. Το κτίσμα το οποίο τα ξεραίνουμε είναι φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο, που είναι ό,τι καλύτερο για την ξύρανση των βοτάνων. Κρατάνε όλα τα συστατικά τους, και το αρωμά τους και το φυσικό τους χρώμα.